Η ώρα είναι 8 και 34 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Η μέρα του μεγάλου όχι. Και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, ένα όχι αξίζει πολύ περισσότερο από 100 ναι. Σαφέστατα. Εμείς Γιώργο, σαν συνδικάτα, θα πούμε τα μεγάλα όχι με τις επαγγελματικές κινητοποιήσεις που έχουμε προγραμματίσει. Πότε, και για πότε, ημέρα, κύριε Ριβαλά. Και για την ημέρα της κατάθεσης. Και όλη τη διάρκεια της συζήτησης μέχρι τις 14 του μήνα θα έχουμε εκδηλώσεις μια εβδομάδα. Για όσες και όσους ξύπνησαν τώρα, η ώρα είναι 8 και 35 πρώτα λεπτά. Σε λίγο ο Αρχιεπίσκοπος. Και βέβαια το ζητούμενο είναι τα κοινωνικά ισοδύναμα. Δηλαδή, ωραία. Κύριε Παντελή, κύριε Χριστόπουλε, κυρία Κισεγιάν, κύριε Δρυβαλά, φίλες και φίλοι, κόψανε. Ανέβασαν. Και πολλά άλλα πράγματα. Δεν ήρθε η ώρα να δει η κυβέρνηση τα κοινωνικά ισοδύναμα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια οικογένεια. Είναι ο κύριος Δρυβαλάς, για παράδειγμα. Και έχει δύο παιδιά. Το ένα είναι στη Θεσσαλονίκη και το άλλο είναι στην Κρήτη. Και έχει δύο νοικοκυριά ο άνθρωπος. Και με το δικό του τρία στην Αθήνα. Αυτά τα παιδιά μήπως γίνεται να πάνε σε ένα πανεπιστήμιο και τα δύο ώστε να υπάρχει ένα νοικοκυριό ή κάποιο από τα παιδιά να έρθει κοντά του? Δεν κοστίζει τίποτα στο κράτος. Αυτό μαθαίνω ότι ο Αρβανιτόπουλος το προχωράει. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι χθες το βράδυ αποφασίστηκε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου να ανέβει το εισοδηματικό όριο για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης, Γιώργο. Καλό και αυτό. Ακούγεται. Άρα λοιπόν, μπορούν αυτοί οι 40 που κάθονται, κυρία Κισεγιάννη, υπουργοί, έτσι, αντί για να καθίσουν μία ώρα στο Υπουργικό, να κάτσουν μία μισή ώρα και να τους πει ο Σαμαράς, θέλω σε ένα χαρτί μία εισήγηση για ένα κοινωνικό ισοδύναμο. Για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Τις προτάσεις τους, κυρίως. Γιώργο, δεν ακούγεται λογικά αυτό. Είναι λογικότατα αυτά τα οποία λες και είναι ιδέες οι οποίες θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον κόσμο. Να πω κάτι άλλο. Η κάρτα του ανέργου. Και πείτε μου, αν κάνω λάθος, να με διορθώσετε. Παίρνει ένας μία κάρτα γιατί είναι άνεργος, έτσι. Αυτή η κάρτα. Από τον ΟΑΕΔ. Από τον ΟΑΕΔ. Αυτή η κάρτα του ανέργου δεν μπορεί να είναι και εισιτήριο όσο ο άνθρωπος αυτός είναι άνεργος. Γιώργο, εκείνο το οποίο σήμερα κάνουν είναι ότι προσπαθούν να μαζέψουν χρήματα και να μαζέψουν λεφτά, να μαζέψουν φόρους, κόβοντας και μειώνοντας μισθούς και συντάξεις. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, Γιώργο? Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Σωστό. Είμαστε κάτω από ό,τι ήμασταν. Κυρία Κισεγιάννη, δεν θα μπορούσε αυτό να είναι ένα ισχυρό? Δόση και τελικά δεν θα πάει ούτε καν στην πραγματική οικονομία, όπως μας είπε προφανώς ο κύριος Δρυβαλάς. Δεν θα υπάρχουν ούτε δάνειοι, ούτε θα υπάρχει οικονομική ενίσχυση των οικοκυριών, των επιχειρήσεων για να μπορούν να. Δεν θα πάνε στον κόσμο τα χρήματα. Αυτό δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ο κύριος Χριστόπουλος και ο κύριος Παντελής και ο κύριος Δρυβαλάς και πολλοί άλλοι, τα περισσότερα θα πάνε στο τραπεζικό τομέα, γιατί λόγω του Μιρσά υπέστη αυτή την εξέλιξη. Θα ακούστε. Τουλάχιστον κάποια χρήματα να πάνε σε αυτούς που χρωστάει το δημόσιο, στους ιδιώτες. Ξέρετε τι μου αποκαλύπτει ο Αρχιεπίσκοπος στη συνέντευξη σήμερα? Θέλανε PSI και στο Παγκάρι, το ξέρετε? Θέλανε να γίνει PSI και στο Παγκάρι. Και πιάνει την ποιμενική ράβδο. Και πάει κατευθείαν στον Παπαδήμο και του λέει αυτό δεν περνάει. Το είπε και στον Παπαδήμο, το είπε και στον Παπανδρέου. Θέλανε PSI οι Τροϊκανοί και στο Παγκάρι. Και αντιστάθηκε ο Αρχιεπίσκοπος. Να δούμε για τα κοινωνικά ισοδύναμα τι μας είπε ο Υπουργός Εργασίας ακριβώς πριν από μία εβδομάδα. Γιατί φαίνεται ότι μπήκαν μπρος όλα αυτά. Ελάτε. Γιώργο, πάτε. Μείωση μισθών έως 40% και 50%. Φόροι. 72 φορολογικές επιβαρύνσεις. 9 έκτακτες εισφορές. Οι πάντες ζητούν φόροι, χίλια δυο πράγματα. Και βλέπει από την άλλη μεριά ότι δεν υπάρχουν κοινωνικά ισοδύναμα. Σας ρωτώ, κύριε Υπουργέ, είναι κακό ένας άνεργος που πέρυσι είχε δουλειά, φέτος δεν έχει, και τα δυο του παιδιά σπουδάζουν, το ένα στα Γιάννα και το άλλο στην Κρήτη, να του πει το κράτος, σε τιμώρησα και δεν έχεις δουλειά, γιατί με δικιά μου ευθύνη δεν έχεις δουλειά, δεν τα πήγα καλά, να έρθουν τα παιδιά κοντά σου για να μην έχεις αυτή τη δαπάνη? Κοινωνικά ισοδύναμα, κύριε Υπουργέ, θα φέρουν οι υπουργοί. Δόξα τω Θεώ, είστε καμιά τριανταριά στην κυβέρνηση. Ένα να φέρνει ο καθένας, να τα, θα είχαν μαζευτεί. Κάντε το, κύριε Υπουργέ. Βγάλτε αύριο μια ανακοίνωση και πείτε, ο άνεργος ή αυτός που έχει χαμηλό εισόδημα και επειδή πιέζεται, του φέρνουμε τα παιδιά να σπουδάσουν στην Αθήνα. Να τελειώσει η ιστορία εκεί που κατοικεί. Είναι κακό αυτό? Αντίθετα, θα έλεγα, κύριε Αυτιά, ότι έχετε δίκιο.
Είναι μια προσέγγιση η οποία απασχολεί την κυβέρνηση και είναι κάτι το οποίο το ετοιμάζουμε. Τα κοινωνικά ισοδύναμα είναι άκρως αναγκαία αυτή τη στιγμή. Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Και πιστεύω, και έτσι είναι, ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται συνολικά να παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων κοινωνικών ισοδυνάμων. Η περιγραφή που κάνατε πριν, μπορεί πριν ένα διάστημα χρονικό, πριν 3-4 χρόνια, να μην αποτελούσε ζήτημα. Σήμερα όμως είναι. Η περιγραφή ότι σήμερα δύο φοιτητές βρίσκονται σε δύο διαφορετικά μέρη της Ελλάδος, κάτω από αυτή την οικονομική δυσπραγία, απασχολεί το Υπουργείο Παιδείας. Επειδή όμως δεν είμαι ο Υπουργός Παιδείας, μένω μέχρι εδώ. Κρατήστε το, γιατί αυτό θα το δείτε, πιστεύω, εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας. Στη δική μας όμως περίπτωση, που αφορά το Υπουργείο Εργασίας, που ουσιαστικά αντανακλά το κοινωνικό πρόσωπο του κράτους, μέσα σε αυτό το δύσκολο οικονομικό κλίμα, πρέπει να σας πω ότι είμαστε απόλυτα ευαισθητοποιημένοι και ετοιμάζουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Όχι ότι το Υπουργείο Εργασίας μπορεί να λύσει το πρόβλημα της ανεργίας. Αλλά αυτό είναι λάθος, είναι στρέβλωση. Η ανεργία δεν αντιμετωπίζεται από το Υπουργείο Εργασίας. Η ανεργία αντιμετωπίζεται μέσα από την οικονομική ανάπτυξη, μέσα από επενδύσεις, μέσα από την αλλαγή του κλίματος, την οποία προσδοκούμε. Και αυτή έρχεται. Και θα το δούμε μέσα από την αλλαγή του επενδυτικού κλίματος και τις επενδύσεις που προσδοκούμε. Αυτό που ετοιμάζουμε εμείς από την πλευρά μας είναι ένα πρόγραμμα 480 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα πρόγραμμα μαμούθ για την ανεργία και κυρίως για τους νέους ανέργους. Αυτό το πρόγραμμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και γίνεται με ένα διαφορετικό τρόπο. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα ακουμπήσει στοχευμένα περιοχές, εννοώ εργαζομένων ή ανέργων, οι οποίες έχουν να κάνουν με τον αγροτικό τομέα, στοχευμένα δηλαδή, κλαδικά, που είναι πυλώνας ανάπτυξης, έχουν να κάνει με την ναυτιλία, έχει να κάνει με τον τουρισμό. Αυτά λοιπόν. Αυτά, και φαίνεται ότι αυτά τα κοινωνικά ισοδύναμα άρχισαν σιγά σιγά να περπατάνε. Ξεκίνησαν με τις μεταγραφές των φοιτητών, ξεκίνησαν με το πετρέλαιο θέρμανσης. Τους περισσότερους που θα πάρουν πετρέλαιο, επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Πάμε Θεσσαλονίκη, γιατί πάμε βλέπω ομπρέλα. Ελένη. Στην Ελένη σε μεγάλο πλάνο. Να δούμε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Να πούμε μια καλημέρα και πάλι στην καλημέρα, Ελένη Γιατρού. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε ακριβώς μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Εδώ που τα μέτρα ασφαλείας, όπως μπορείτε να δείτε, είναι πραγματικά δρακόντια. Περνάνε μόνο αστυνομικοί όσοι είναι διαπιστευμένοι και έχουν την μαγική πρόσκληση από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σε μήκος ενός σχεδόν χιλιομέτρου, η τροχιά μας λέει είναι 700 μέτρα μετρημένα. Μπορείτε να δείτε στο βάθος κλούβες. Τον ΜΑΤ είναι στην οδό Νίκογλου και στην άλλη την πλευρά, στην αριστερή πλευρά όπως κοιτάτε την οθόνη, στην Αθανασίου Διάκου, εκεί όπου θα μπορέσουν οι πολίτες να δουν την στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Στην εξέδρα ακριβώς πίσω μας θα έχουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Μακεδονίας Τράκης, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ακόμη και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Κύπρου. Όμως έχουμε ήδη αρχίσουν να συγκεντρώνονται. Έχουν ήδη αρχίσουν να συγκεντρώνονται πολίτες. Να σας πούμε ότι πρόκειται αντιεξουσιαστές να συγκεντρωθούν στις 10 το πρωί στην πλατεία Ναυαρίνου και να έρθουν στο σημείο που βρισκόμαστε, ακολουθώντας παράλληλη πορεία. Δεν πρόκειται να προσεγγίσουν εδώ παρά μονάχα σε απόσταση το πλησιέστερο θα είναι 200 μέτρα. Θα έχουμε πρωτοβάθμια σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές οργανώσεις που θα επιχειρήσουν μετά τη στρατιωτική παρέλαση να κάνουν τη δική τους παρέλαση από εδώ που βρισκόμαστε με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Όπως επίσης και διάφορες πρωτοβουλίες πολιτών. Και όλα αυτά ενώ ο ίδιος ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, σε ταξίδι αστραπή, έφτασε χθες Θεσσαλονίκη το βράδυ, συμμετείχε σε σύσκεψη και έφυγε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Τώρα για να σταθούμε εδώ, πολλούς με πολιτικά βλέπω όπως αντιλαμβάνεστε. Έτσι, αρκετούς. Γιώργο Τσελίκα, είδες, βρέχει στην Θεσσαλονίκη. Εμείς Αθήνα είμαστε ακόμα. Εδώ ακόμα συννεφιά. Συννεφιά έχουμε τίποτα άλλο. Για όπως βλέπετε, λοιπόν, ο δρόμος, λοιπόν, έχουν στηθεί τα πάντα, καρέκλες, όλα έτοιμα. Ναι. Τώρα μαζεύουν τα αδέσποτα σκυλιά, βλέπετε το φορτηγάκι που είναι εκεί, μαζεύει τα αδέσποτα σκυλιά που κυκλοφορούν εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Έχουν μπει τα κυκλειδώματα, μόνο οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι, τεχνικοί και η αστυνομία μπορούν να είναι εδώ απέναντι από τους επισήμους. Συγγνώμη, Γιώργο. Γιώργο, έστειλα παρακαλώ. Το πω για να μαζέψει τα, τώρα, γιατί θα τα είχαμε σκυλιά στο Σύνταγμα. Βέβαια. Υπάρχει ειδικό όχημα. Το σκυλάκι αυτό που βλέπετε. Ειδικό βανάκι, ναι. Μαζεύει τα δέσποτα σκυλάκια. Αν πάει η κάμερα πάνω θα το δείτε. Βέβαια, βλέπουμε και τους πρώτους αστυνομικούς που αρχίζουν και συγκεντρώνονται εκεί, διότι και στην Αθήνα θα έχουμε ιδιαίτερα μέτρα. Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή είναι όλα ήσυχα και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο, Μάγδα. Αυτό. Έτσι.
Εγώ να σας πω την αλήθεια, πρώτη φορά το βλέπω. Δεν το ξανάχεις δει αυτό. Ποτέ. Α, καλά. Καλά. Αυτό πρέπει να είναι μόνιμα στο Σύνταγμα. Για πολλούς λόγους. Είναι του Δήμου Αθηναίων από ό,τι παρατηρώ, λοιπόν, γιατί βλέπω το σήμα του Δήμου Αθηναίων. Και λέει τα δέσποτα τα ζώα χρειάζονται τη φροντίδα. Πολύ ωραία. Και βέβαια, θα πω το εξής, ότι τα πιο αθάα πλάσματα, φίλες και φίλοι, όλων των εξελίξεων είναι τα αγαπημένα μας ζώα. Και εμείς θα επαναλάβουμε για μια ακόμα φορά ότι όχι μόνο αγαπάμε τα ζώα, τα λατρεύουμε. Και γιατί τα έχουμε στηρίξει τα πολύ και, τα πιο... και στην εκπομπή έτσι. Και στο σταθμό. Και ανήκουμε και στους φιλόσοφους. Υπάρχουν φίλοι εδώ μέσα στο σταθμό που εργάζονται και που στηρίζουν δεκάδες ζώα. Είναι όλα καλά. Και μπράβο τους. Βρέχει Θεσσαλονίκη, συννεφιά με αέρα στην Αθήνα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε και κλειδώματα, έχουμε φράχτες, έχουμε στρατιές δημιουργίες που φύγαν από Αθήνα και ανέβηκαν πάνω. Έχουμε μετακινήσεις ακόμη και συνοριακών φυλάκων. Έλενα, μας ακούς? Δεν μας ακούει η Έλενα. Λοιπόν, μας ακούει. Όλα μια χαρά. Έλενα, και από Αθήνα. Δεν, τι να πούμε τώρα. Πήγε ο Δένδιας, θα δούμε τώρα η πράξη θα δείξει. Η πράξη θα δείξει τι μέλη γενέστε. Ακριβώς. 8 και 45 πρώτα λεπτά. Πολλά τηλέφωνα για τη ΔΕΗ. Πολλά τηλέφωνα για τη ΔΕΗ, Μάγδα. Πάρα πολλά τηλέφωνα. Και επίσης με τα προνόμια. Τα παιδιά μας θα τα δούμε κι άλλα. Και τα προνόμια των βουλευτών. Γιατί δεν ασχολείστε, λέει ο Μπάμπης από την Κρήτη. Κι αν έχουμε ασχοληθεί με τα προνόμια των βουλευτών και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και εγώ ρωτάω το εξής. Είναι δυνατόν ποτέ, κύριε Χριστόπουλε, εσείς, εγώ και όλοι οι υπόλοιποι να δουλεύουμε 40 χρόνια για να πάρουμε, αν θα πάρουμε, 1.000-1.200 ευρώ και ο βουλευτής με 2 τετραετίες, πρώτα ήταν 1 τετραετία, να παίρνει 1.400 ευρώ μόνο για 8 χρόνια. Είναι παράδοξο και δεν μας έχουν πείσει ακόμη. Λένε ότι μα και εδώ κόψαμε και έτσι φτιάξαμε και εκλογικεύσαμε, αλλά δεν μας έχουν πείσει ακόμη. Και θα έπρεπε αυτό να αναρτηθεί και στο διαδίκτυο, να μπορεί ο πολίτης να βλέπει και να πιστεί ακριβώς γι' αυτό. Ακριβώς. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν η ταγή του έθνους που λέγονται βουλευτές, πολιτικοί και δόξα τω Θεώ, εν ζωή Γιώργο που πέρασαν από αυτή τη διαδικασία των 2 ή 1 τετραετίας είναι κοντά στους 1.000. Ναι, βέβαια, με τις συντάξεις. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν με 2, 4 χρόνια και παράλληλα είχες και το επάγγελμά σου και καταλήγεις δηλαδή στο τέλος να έχεις 2 συντάξεις. Κύριε Χριστόπουλε, θα μπορούσε να είναι ισοδύναμο αυτό. Να πω το εξής. Δεν ήταν τόσο δύσκολο να πούνε. Έλα εδώ, κύριε Τριβαλά, πού είσαι? Στο Ταμείο του Δημοσίου. Μάλιστα. Βγήκες βουλευτής, συνεχίζεις στο ίδιο ταμείο. Έλα εδώ, κύριε Παντελή, τι είσαι, φοροτεχνικός. Πού είσαι, ΤΕΒΕ? Δεν ξέρω πού είσαι. Συνεχίζεις το ίδιο. Έλα εδώ, κυρία Μάγδα, είσαι ένας συντακτών. Έγινες βουλευτήνα, με γεια σου, με χαρά σου. Συνεχίζεις το ίδιο ταμείο. Διαδοχική ασφάλιση που είναι για όλους τους πολίτες. Έτσι, μπράβο. Διαδοχική ασφάλιση. Έχω παρατηρήσει, ναι. Γιατί σε αυτή τη δουλειά, δόξα τω Θεώ, είμαι πολλά χρόνια. Στο πρωινό ακόμα περισσότερο το ξέρεις, Γιώργο. Όλα αυτά τα χρόνια και εσύ πες μου, πόσοι βουλευτές πριν μπουν στη Βουλή έλεγαν, έκραζαν τη ΔΕΗ, φώναζαν για την ΕΡΤ, για τους μισθούς των βουλευτών, για τις συντάξεις των βουλευτών. Με το που γίνονται βουλευτές, κουβέντα, δεν ακούμε τίποτα. Λέτε εδώ στα μηνύματά σας για την ΕΡΤ και τους μισθούς στην ΕΡΤ. Εγώ τους μισθούς δεν τους ξέρω. Όμως όλοι ξέρουμε και είναι ένα κοινό μυστικό σε αυτή τη χώρα ότι οι μισθοί σε κάποιες υπηρεσίες είναι πραγματικά υπέρογκοι και βεβαίως εν όψη και το τι ζούμε τώρα, έτσι. Μάλιστα. Δεν μπορεί λέτε, σε κάποιες υπηρεσίες να παίρνουν 800-900 ευρώ και σε κάποιες άλλες 2 και 3 και 5.000 ευρώ. Εδώ... Κάτι πρέπει να γίνει και με αυτά. Έχει ξεχάσει αυτό το μνημόνιο τη Βουλή και κάποιες υπηρεσίες και τα Golden Boys. Κοίταξε να δεις. Έχει ξεχάσει και τα 2 εφάπαξ των υπαλλήλων της Βουλής. 2 εφάπαξ. Και πώς προκύπτει αυτό, αν πράγματι υπάρχουν οι αντίστοιχες καταβολές, ρωτάμε εμείς. Το κανάλι της Βουλής βέβαια... που υπάρχει ακόμα και μας είχε πει ο πρόεδρος ότι θα το καταργήσει, ή αν όχι να το καταργήσει, βεβαίως πρέπει να υπάρχει. Αλήθεια, τι χρειάζεται το κανάλι της Βουλής. Αλλά μη τι άλλο, κάποιες εκπομπές περισσεύουν και δεν τις βλέπει και κανείς. Δόξα τω Θεώ. Αυτό το ποσοστό του 0% ακροματικότητα σε εκπομπές που δεν υπάρχουν. Λοιπόν, υπάρχει βέβαια και αντίλογος, γιατί μετά θα υπάρχει. Δεν είναι απίστευτα χρήματα για αυτά. Δεν θα υπάρχει ενέργεια. Γιατί δεν υπάρχουν εκεί εργαζόμενοι. Πού? Εκεί που περιγράφουμε. Αυτές όλες οι προσλήψεις είναι σχεδόν σφοδολογικές. Όλοι αυτοί μπορούν να ενταχθούν στην ΕΡΤ που υπάρχει το αντίστοιχο κλπ. Λοιπόν, 8 και 48 πρώτα λεπτά. Εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα αφού ευχαριστήσουμε τον κύριο Παντελή που ήταν μαζί μας σήμερα. Τον κύριο Τριβαλά. Ευχαριστούμε θερμά. Χρόνια πολλά. Τον κύριο Χριστόπουλο που ήταν μαζί μας, τον Γιώργο τον Χριστόπουλο. Ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο. Και αν μου επιτρέπεις, ναι? Ήθελα μία φράση μόνο. Ναι. Να το αφιερώσουμε στο όχι το σημερινό. Έλατε. Ο Σίλερο Γερμανός, ο φιλόσοφος των Γερμανών. Βάλτε και ο πατέρας τη μουσική τους, από κάτω, ναι. Ναι, έγραψε ένα ποίημα και 2 φράσεις μόνο. Και λέει: καταραμένα Έλληνα, όπου να γυρίσω τη σκέψη μου, όπου και να στρέψω την ψυχή μου, μπροστά μου σε βλέπω, σε βρίσκω.
Για να αισθανθώ πόσο μικρός είμαι, ασήμαντος μηδαμινός. Γιατί δεν με αφήνει στη δυστυχία μου και στην ανέμελιά μου. Δηλαδή, για δημοκρατία διψώ, ισονομία, καταραμένα Έλληνα. Γιατί να σ' αγγίξω. Μάλιστα. Δηλαδή, ο πατέρας της φιλοσοφίας των Γερμανών, τι έχει γράψει μέχρι το 1805 έζησε βέβαια, και τι άφησε πίσω του, μεταξύ αυτό και το φοβερό αυτό ποίημα για τον Έλληνα που τον γνώρισε καλά. Και... Ελάτε να κλείσουμε με αυτό που έχει ετοιμάσει ο κύριος Βελάνης. Κύριε Αυτιά, δεν είπαμε αναλυτικά λίγο για τις κατασχέσεις, αλλά θα τα πούμε. Σήμερα είναι μια γιορτινή μέρα, είναι μια σιδερή μέρα. Νομίζω προς το τέλος θα έχουμε πολλά να πούμε. Χρόνια πολλά στον κόσμο. Ακριβώς. Έχουμε και τη συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου. Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι σε γρήγορο διάλειμμα και επανερχόμαστε γιατί σε λίγο να είστε καλά. Αρχιεπίσκοπος, ελάτε. Της Ελλάδος παιδιά που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά παιδιά στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να'ρθετε ξανά. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Μαζί μας ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος σε μια εκπομπή εφόλης της ύλης. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Και σας καλωσορίζω στην Αρχιεπισκοπή. Πολλοί μιλούν για την παρουσία της Εκκλησίας σε αυτή την οικονομική κρίση. Κοιτάξτε, η Εκκλησία πάντοτε είναι παρούσα. Και όσοι έχουν διαβάσει ιστορία και έχουν παρακολουθήσει την εξέλιξη των πραγμάτων σε αυτόν τον χώρο, ναι, στην πατρίδα μας, και στο παρελθόν η Εκκλησία ήταν παρούσα και σήμερα είναι παρούσα. Και όσο θα υπάρχουν οι άνθρωποι και θα υπάρχουν και τα προβλήματα, η Εκκλησία θα είναι πάντοτε παρούσα, γιατί αυτή είναι η αποστολή της. Έρχεται τώρα η Εκκλησία και λέει, θα σας δώσω ένα πιάτο φαΐ μεσημέρι και βράδυ, θα σας δώσω ρούχα, θα σας δώσω φάρμακα. Το ζώο, από αυτή την καθημερινή δραστηριότητα του σκάει το όλοι μαζί μπορούμε. Και αυτή η ανθρωπιστική μεταβολή που συμβαίνει στη χώρα αυτή την ώρα, αυτή η τεράστια αλλαγή, έχει την αίσθηση ο Έλληνας ότι έχει ένα αποκούμπι στην Εκκλησία. Αν η Εκκλησία δεν βγει στον άνθρωπο, δεν τον αγκαλιάσει, ή να το έλεγα πιο πρακτικά, αν δεν έχει δύο λειτουργίες, μια λειτουργία μέσα στην Εκκλησία και μια λειτουργία μετά την Εκκλησία μέσα στην κοινωνία, δεν είναι ολοκληρωμένο το έργο της. Μακαριότατε, πολλοί μου λένε ότι έρχονται άνθρωποι εδώ άνεργοι, έρχονται άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε, έχουν πολλά παιδιά. Τι βιώνετε από αυτή την κρίση? Αυτή την ώρα είναι πρωτόγνωρο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Άλλοι ζητάνε πολλά πράγματα, άλλοι μέτρια και άλλοι ζητάνε το ελάχιστο. Εμείς προσπαθούμε να μετρήσουμε πόσες είναι οι δυνάμεις μας, ναι, πόση βοήθεια μας έχει δώσει ο κόσμος, γιατί μας έχει εξοδοτήσει ο κόσμος και για αυτό το πράγμα. Και τον ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε και για τη συνεργασία που είχαμε με το σταθμό σας. Και έτσι μας έχουν δώσει την δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε μερικά έργα αγάπης που αποβλέπουν στο να μπορέσουν να σταθούν στον κάθε άνθρωπο και στο κάθε πρόβλημα που έχει, γιατί είναι πολλά τα προβλήματα. Περιμένατε αυτή την κρίση, μακαριότατε? Περιμένατε ο Έλληνας να τρέχει στα σύντια? Κοιτάξτε, περίμενα ότι δεν θα πάμε καλά, όπως και πολλοί πατέρες το έχουν τονίσει, ναι, αλλά δεν περίμενα ότι ήταν τόσο το βάθος. Μίλησα ότι όλοι ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα. Και τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Ενώ βλέπουμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα πολλές φορές, εντούτοις θέλαμε να τα ωραιοποιούμε, να τα κάνουμε ωραία και στη ζωή του καθενός μας, αλλά και στη ζωή της κοινωνίας γενικότερα. Ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη. Όταν ελέγχθη ότι χρήματα υπάρχουν και από κάτω ο Έλληνας χειροκροτεί και λέει, πες μου και άλλα ψέματα, γιατί με ικανοποιούν τα ψέματα αυτά, η ψευδαίσθηση ότι θα έχω να ζήσω άνετα. Δεν είναι μια εικονική πραγματικότητα. Όταν ακούσατε εσείς το χρήματα υπάρχουν. Ναι. Το ακούσατε από τον μπαλκόνι, τ' άκουσα κι εγώ. Ναι. Και απόρρισα. Ναι. Και είπα, πού είναι?
Εσείς πώς αντιδράσατε σε εκείνη τη φράση «χρήματα υπάρχουν»? Κοιτάξτε, είπα ότι στην Ελλάδα συνεχίζουμε να λέμε ψέματα. Εάν το λέγατε δημόσια τότε, θα είχε κόστος για εσάς? Θα λέγανε παρενέβη ο μακαριότατος στα πράγματα? Οπωσδήποτε, διότι όπως ξέρετε, η κάθε φράση που θα βγει από το στόμα μου πρέπει να είναι πολύ μετρημένη. Ναι. Γιατί εγώ δεν αποβλέπω ούτε σε κάποια πολιτική παράταξη. Εκείνο που θέλω είναι από τη μια πλευρά να κρατήσω ενωμένη την Εκκλησία αυτές τις δύσκολες ώρες. Μάλιστα. Να μην υπάρχουν εγωπάθειες και εγωιστικές τάσεις, αλλά όλοι μαζί ενωμένοι, με παράδειγμα την Εκκλησία, να σταθούμε πλάι σε αυτούς τους ανθρώπους, το λαό που έχει τόση ανάγκη σήμερα. Αγανακτείτε όταν ακούτε μέτρα συνεχώς, μακαριότατε, και κάθε φορά οι πολιτικοί λένε είναι τα τελευταία. Εγώ το έχω ακούσει άπειρες φορές, όσες φορές κι εσείς. Έρχεται η στιγμή που λέτε, αυτός μου λέει ψέματα αυτή την ώρα. Λέω πολλές φορές, όχι μόνο για τους πολιτικούς, αλλά και για όλα τα άλλα που ακούω πολλές φορές γύρω μας. Είναι πράγματα ανεφάρμοστα, είναι πράγματα τα οποία πονάνε πάρα πολύ. Αγανακτείτε. Κοιτάξτε, αγανακτώ στα μέτρα που μου επιτρέπετε, γιατί πρέπει να έχω και μια άλλη πλευρά της ζωής. Προσπαθώ περισσότερο σε αυτή την περίπτωση να μην ρωτάω το γιατί. Ναι. Πιο πολλοί λένε το γιατί. Και εγώ το λέω, αλλά προσπαθώ να το προσπεράσω και σταματώ και ρωτάω τι κάνουμε τώρα. Υπάρχει στιγμή που ο Αρχιεπίσκοπος θα υπερβεί τα εσκαμμένα και θα πει, κύριοι, έως εδώ. Αυτός ο λαός δεν μπορεί άλλο. Κοιτάξτε περισσότερο αυτό το λαό. Δηλαδή, κάποια στιγμή ο Αρχιεπίσκοπος, γιατί η Εκκλησία είναι για όλο τον κόσμο, μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο και να πει, έως εδώ, πείτε την αλήθεια. Μην σκεπάστε σκάνδαλα. Μην κρύψετε τα CD αριστερά και δεξιά. Τώρα πατήσετε ένα κουμπί που πονάει, αλλά πρέπει να θα απαντήσουμε. Σας απασχολεί όμως? Ναι. Με απασχολεί πάρα πολύ και οπωσδήποτε πρέπει, αλλά πρέπει να είναι και η ώρα η κατάλληλη. Ναι. Και οι συνθήκες που υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη, η επιστολή μου προς τον τότε πρωθυπουργό, τον κύριο Παπαδήμο, ήταν τολμήρη, αν θυμάστε. Το θυμάμαι. Που έλεγε, ως εκεί πλέον δεν μπορούμε περισσότερο και πάνω από όλα αυτοί που είναι κοντά μας, που λένε είναι φίλοι μας, πρέπει να σεβαστούν την αξιοπρέπειά μας, την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας. Και αν αυτά τα μετρήσουν και τα δούνε, θα δουν ότι αυτοί είναι υποχρεωμένοι απέναντί μας. Αλήθεια, οι Τροϊκανοί ζήτησαν συνάντηση μαζί σας, μακαριότατε? Δεν ζήτησαν. Αν ζητήσουν όμως θα πάω. Αν τους είχατε απέναντί σας, τους τρεις, ξέρετε, είναι πολύ σκληροί. Αντί για ανθρώπους, βλέπουν αριθμούς. Και το έχουν αποδείξει όπου πήγαν. Στη Ρωσία, στην κεντρική Ευρώπη, στη Λατινική Αμερική. Η Εκκλησία βλέπει άνθρωπο, δεν βλέπει αριθμούς. Εκεί θα είχαμε σύγκρουση Αρχιεπισκόπου με την Τρόικα. Αν λέτε, εννοείται σύγκρουση στα χέρια, όχι, αλλά σύγκρουση θεωρητική, ασφαλώς. Διότι το λάθος το μεγάλο τώρα που γίνεται σε αυτή την εποχή είναι η αξία του προσώπου. Το πρόσωπο λοιπόν σήμερα έχει αποιεροποιηθεί και αυτό είναι που δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα. Και όταν ένα πρόσωπο που είναι εικόνα Θεού αποιεροποιείται, ευτελίζεται. Και όταν ευτελίζεται, είναι αντικείμενο εκμεταλλεύσεως. Και αυτό ακριβώς ζούμε σήμερα. Και αυτό είναι μια πορεία, μια συνέχεια της ζωής. Εάν ερχόταν η Τρόικα, εδώ, στο γραφείο σας, σας έλεγε, μακαριότατε, η Εκκλησία έχει λεφτά. Η Εκκλησία έχει περιουσία. Τι θα τους λέγατε? Είναι ένα παραμύθι όλο αυτό το πράγμα. Γιατί? Όχι ότι δεν υπάρχει περιουσία. Αλλά? Αλλά δεν υπάρχει οργάνωσης. Δεν υπάρχει δυνατότητα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αν δεν συνεργαστούμε με το κράτος, διότι είναι τέτοιες οι σχέσεις μας. Η Εκκλησία γενικότερα, με την έννοια της διοικήσεως της Εκκλησίας, όχι η Εκκλησία σαν θεσμό κλπ. Η δικούσα Εκκλησία αποτελείται ή έχει υπό την επίβλεψή της 10.000 περίπου νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Κάθε μία κοινότητα ένα νομικό πρόσωπο, ενωρία είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει τη διοίκησή του, το διοικητικό του συμβούλιο, τον έλεγχο από το κράτος και θα έλεγα ακολουθεί, διέπεται από τις συνέπειες του δημοσίου λογιστικού. Μάλιστα. Επομένως, έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο που μπορεί να ενεργήσει.
Ο Αρχιεπίσκοπος λοιπόν δεν μπορεί να πει στον Άγιο Σάμου ή στον οποιοδήποτε Μητροπολίτη, ναι, φέρτε τα αυτά από εδώ να τα κάνουμε. Δεν έχει κανένα δικαίωμα. Κανένα δικαίωμα. Ποια είναι η λύση, Μακαριώτατε? Η λύση ποια είναι? Η λύση είναι ότι ο Μητροπολίτης Σάμου, ναι, έχει αρμοδιότητα και την περιφέρεια Σάμου. Εγώ δεν μπορώ να του πω ούτε να του ζητήσω, μάλιστα, ούτε να το επιβάλλω αυτό, μάλιστα, το πράγμα. Μάλιστα, και όχι, μάλιστα, μόνο, αλλά θα έχω και ποινικές συνέπειες άμα το κάνω. Και αυτό ισχύει και για όλη την Ελλάδα. Μπορεί να σηκώσει υπουργός τηλέφωνο και να πει Μακαριώτατε, πρέπει να κάνετε αυτό? Δεν θα το κάνει έτσι, αλλά θα βρει άλλον τρόπο. Εσείς έχετε υποκύψει σε πίεση πολιτικών? Όχι. Όταν ένας πολιτικός... Αν είναι κάτι, αν είναι, ναι, κάτι... Γιατί έχουμε και φιλικές σχέσεις. Αν είναι κάτι που, ναι, πρέπει να γίνει ή που από δική μου αμέλεια, ναι, δεν το πρόσεξα, ασφαλώς. Σας είδα να δρασκελίζετε το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου. Πήγα και μόνος μου πολλές φορές. Πήγα και με συνοδεία από, από μέλη της Διαρκού Σειράς Συνόδου. Να πούμε τα προβλήματά μας, τα οποία είναι πολλά προβλήματα. Βρήκαμε κατανόηση. Βρήκατε από τον κύριο Σαμαρά, έτσι. Και πρέπει να πούμε ότι από τους υπουργούς σαν υπουργούς, ναι, ή πρωθυπουργούς σαν πρωθυπουργούς, ναι, δεν φεύγουμε χωρίς να μας έχουν πει ότι θα τακτοποιηθούν τα προβλήματά μας. Όλοι μας είναι, μας λένε ναι, θα πάνε καλά, αλλά... κλπ. Αλλά όταν προχωρούμε στην πράξη, ναι, τώρα τι φταίει δεν μπορώ να το καταλάβω, εσείς έχετε πείρα. Δεν γίνεται το θέμα. Δεν γίνεται. Τότε πρέπει να ψάξουμε από τον κλητήρα κάτω, ναι, μέχρι την γραμματεία. Κατάλαβα. Και εκεί μπλέκεται το μεγάλο, μάλιστα, θέμα. Δώσατε στον κύριο Τσίπρα το βιβλίο. Έμαθα ότι το διάβασε ο κύριος Τσίπρας και διάβασε τα περί εκκλησιαστικής περιουσίας, αυτά που γράφεται και τα οποία δεν αμφισβητούνται. Υπήρξε απάντηση σε αυτό? Κοιτάξτε, να το μην το απολυτοποιήσουμε, να πούμε μια γενική τοποθέτηση. Εγώ έστειλα σε όλους τους βουλευτές. Α, στείλατε σε όλους? Και στους αρχηγούς των κομμάτων. Α, μάλιστα. Λοιπόν, άλλοι απήντησαν, άλλοι δεν απήντησαν καθόλου. Ο κύριος Τσίπρας είχε την καλοσύνη να με πάρει στο τηλέφωνο, ναι, και να μου πει ότι το διάβασα το βιβλίο σας, ναι, αλλά απογοητεύτηκα. Γιατί? Διότι εγώ περίμενα να δω ένα παραμυθένιο θησαυρό, περίμενα να δω σεντούκια με, ξέρω εγώ, πλούτο κλπ. Και είδα ότι δεν έχετε τίποτα σχεδόν. Και αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε ακίνητα. Ναι. Δεν μπορώ να το πω. Είναι από ανταλλαγή περιουσίας. Μάλιστα. Αλλά δεν αποδίδουν. Δεν αποδίδουν. Δεν αποδίδουν. Δεν ενοικιάζονται. Αλλά έχουν γίνει, ξέρω εγώ, είναι παλιά. Υπάρχει αυτή η κρίση. Να πούμε ότι από ένα ποσοστό, από ένα ποσό 10-12 εκατομμυρίων που ήταν τα έσοδά μας, ναι, ναι, είναι 4 τώρα, παραδείγματος χάρη. Το δεύτερο εισόδημα της Εκκλησίας, ναι, μας ήταν οι μετοχές από την Τράπεζα την Εθνική. Εκεί αληθεύει ότι αντισταθήκατε και είπατε εγώ δεν θα δεχθώ να γίνουν κρατικά ομόλογα τα όσα έχει η Εκκλησία γιατί πάμε σε κούρεμα. Κοιτάξτε, ναι, είναι και μερικά μυστικά, αλλά πρέπει να τα πούμε. Δεν εγώ το μάθα πάντως. Και είπα μπράβο στο σθένος του και μπράβο στη δύναμή του. Πατήσατε πόδι στην Τράπεζα Ελλάδος, έτσι. Κοιτάξτε, ναι. Ως προς τις μετοχές δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Οι μετοχές, ναι, από ένα μεγάλο ποσοστό που ήταν, τώρα έχουν γίνει, ξέρω εγώ, τίποτα, 1 εκατομμύριο όλο και όλο. Μάλιστα. Μετοχές έχουμε να πάρουμε, μερίσματα έχουμε να πάρουμε 5 χρόνια. Αλλά ο κύριος Προβόπουλος, ναι, είχε μια έμπνευση να πάρει ένα νόμο του Μαρκεζίνη. Μάλιστα. Και ό,τι αποθεματικά υπήρχαν στις εκκλησίες να γίνουν ομόλογα. Δεν συμφώνησε. Είπα ότι δεν είναι υγιής αυτή η πορεία. Το είπατε στον ίδιο ή στον τότε Πρωθυπουργό? Στον ίδιο το είπα και στον Πρωθυπουργό. Στον κύριο Παπαδήμο. Είπα ότι δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει. Αντιδράσατε άμεσα. Αντίδρασα και είπα δεν γίνεται και αυτό το θέμα. Και μετά? Έκανε τροποποίηση στον νόμο και μας εξήρεσε. Μισό λεπτό. Φοβήθηκε την Εκκλησία, φοβήθηκε το Ράσο, φοβήθηκε το Μακαριώτατο. Μπορεί να ήταν κατανόηση, να κατάλαβε ότι ήταν λάθος. Πόσα λεφτά ήταν αυτά? Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Όλα τα νομικά πρόσωπα της δημόσιας εκκλησίας. Ήθελε λοιπόν να κάνει PSI στο παγκάρι, να το πούμε πολύ πολύ απλά, έτσι. Λοιπόν, εσείς πέστε το όπως PSI θέλετε. PSI στο παγκάρι. Εσείς και εκεί αντιδράσατε. Χτυπήσατε και τη Ράβδο την... Μακαριώτατε. Όχι έτσι. Είπατε δεν συμφωνούμε, δεν θέλουμε. Και πιεστικά. Όταν το είπατε στον Παπαδήμο αυτό τι είπε? Όχι, στον κύριο Παπανδρέου το είπα. Α, στον κύριο Παπανδρέου. Συμφώνησα πήγε αμέσως. Και τον είδατε. Αυτά δεν είναι παραδεκτά πράγματα. Ναι. Λοιπόν, και πήρε τηλέφωνο και τελικά έκαναν μια τροποποίηση και μας εξήρεσαν. Και έτσι αποφύγαμε το κούρεμα, αν είχαν
Αν είχε γίνει το κούρεμα σήμερα, θα μιλούσαμε για πτώχευση της Εκκλησίας δηλαδή. Εντάξει, δεν ξέρω τι ήταν όλα, τι έχουν τα 10.000 νομικά πρόσωπα, αλλά θα ήταν μια ζημιά, αλλά την οποία την έχουμε υποστεί ήδη τώρα, με όλα αυτά που έχουν γίνει κλπ. Γι' αυτό δεν είναι υπερβολή αυτό που είπα προχθές και σχολιάστηκε από παντού. Την ποιμενική ράβδο θα την ξαναχτυπήσετε, μακαρίτα, αν χρειαστεί. Όταν χρειαστεί, ναι, αλλά όχι για φιγούρες. Γιατί, ξέρετε, πολλοί δουλεύουν για να κάνουν, ξέρω εγώ, φιγούρα, να πούνε κάτι. Ναι, ναι. Εγώ προτιμώ να δουλεύω ουσιαστικά και ναι, πιεστικά όπου χρειάζεται, αλλά όχι για φανφάρες και για ό,τι έχουμε κάτι, ξέρω εγώ. Αυτό που μπορώ θα το πω και θα επιμένω μέχρι τέλος. Διότι είναι και αρχή μου, ξέρετε, ναι, ότι δεν πιστεύω ότι κανείς γεννήθηκε για να μένει σε έναν θρόνο, για να μένει εκεί συνέχεια να κάνει κάτι. Δεν χρειάζεται. Όταν δεν μπορεί να κάνει να κάνει τη δουλειά του, όταν τούτο, όταν εκείνο, δεν χρειάζεται να κάνει θόρυβο για να μπορέσει να παρατείνει, ξέρω εγώ, τις εντυπώσεις κλπ. Εκείνο που χρειάζεται είναι η δουλειά. Έχετε απογοητευτεί από πρώην πρωθυπουργούς ή από πρώην υπουργούς από τη στάση τους έναντι της Εκκλησίας? Εντάξει, δεν θα το έλεγα απογοήτευση, θα το έλεγα ότι δεν υπάρχει μια θετική αντιμετώπιση, ναι, των προβλημάτων και των θεμάτων που άπτονται Εκκλησίας και Πολιτείας. Να σας βάλω στα δύσκολα. Με το Σαμαρά πώς θα πάτε? Βρήκαμε πολύ κατανόηση. Μια επιτροπή η οποία είχε γίνει Επιτροπή Εκκλησίας και Πολιτείας ανανεώθηκε, εμπλουτίστηκε και συνεχίζει, διότι ήταν δική μου επιλογή τα θέματα να μην λύνονται από τα παράθυρά σας, τις τηλεοράσεις. Σωστό αυτό. Αλλά να υπάρχουν υπεύθυνοι άνθρωποι που γνωρίζουν τα θέματα και να καθίσουν να τα κουβεντιάσουν. Εκεί που υπάρχουν λύσεις, να προχωρήσουμε. Εκεί που δεν υπάρχουν λύσεις, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βρούμε τη λύση. Βρήκαμε ανταπόκριση. Ναι. Θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια που έχει αρχίσει παλαιότερα. Και ήδη τα μέλη της Επιτροπής μας, ναι, ο αντιπρόεδρος της Ιεράς Συνόδου είναι μέλος της Επιτροπής αυτής, επέστρεψαν ευχαριστημένοι ως προς το την κατανόηση και ως προς τη διάθεση να εργαστούν οι δύο πλευρές για τα θέματα αυτά. Αυτό πρέπει να είχε γίνει από πολλά χρόνια. Γι' αυτό εννοούσα ότι η κακοδαιμονία είναι από το 1834 και δεν θελήσαμε να δούμε αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν γίνει ογκόλυθοι. Παραδείγματος χάρη, 10.000 εκκλησιαστικά πρόσωπα μας χρειάζονται και πώς θα διοικηθούν. Δεύτερον, το κτηματολόγιο μας. Δεν πρέπει η Εκκλησία να έχει το κτηματολόγιο. Όλοι λένε περιουσία. Πού είναι? Ένα άρθρο στο κτηματολόγιο. Δεν υπάρχει κτηματολόγιο. Αλήθεια, με τους δημάρχους που βάζουν ένα σειρματόπλεγμα γύρω-γύρω και καταλαμβάνουν χώρους, ναι, τεράστιες εκτάσεις της Εκκλησίας, εκεί βρίσκεται άκρη ποτέ? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει συνεννόηση. Ούτε βρίσκουμε άκρη. Μπορεί ο δήμαρχος, παραδείγματος χάρη, ναι, να έρθει και να πει αυτό το οικόπεδο μου αρέσει, να το κηρύξει, ξέρω εγώ, από ολοτριωτέο και να περιμένουμε 20 χρόνια σε διαδικασίες οι οποίες δεν μας βγάζουν πουθενά. Εάν σας δινόταν η ευκαιρία, καταρχήν ήρθε η Μέρκελ στην Ελλάδα, αν τη συναντούσατε, αν ήθελε να σας δει ή αν, εν πάση περιπτώσει, έλεγε θέλω να δω και τον Μακαριώτο, το οποίος έχει μεγάλη διείσδυση, ανθρώπινη διείσδυση, στην κοινωνία και παρεμβαίνει στους Έλληνες. Τι θα της λέγατε της κυρίας Μέρκελ? Καταρχήν δεν θα το αρνούμουν αυτό το πράγμα. Δεν έχω λόγο να το αρνηθώ. Θα ήθελα να συζητήσω μαζί της και θα είχα πάρα πολλά πράγματα να της πω. Όπως? Ότι είναι Γερμανίδα. Ναι. Και είμαστε Έλληνες. Ναι. Και έχουν άλλη νοοτροπία εκείνη, άλλη εμείς. Αλλά και επειδή είναι και κόρη πάστορος, όπως ξέρετε, έχει σχέση με εκκλησία, είναι άλλη η ανθρωπολογία του πρωτεσταντισμού από την ανθρωπολογία της Ορθοδοξίας. Ο Έλληνας, παραδείγματος χάρη, κάνει και ένα σκόντα, το πούμε έτσι. Έχει την έννοια της οικονομίας. Και αν έφτεξες, θα τα βρούμε, θα συνοηθούμε κλπ. Η άλλη η θεολογία, η ανθρωπολογία σου λέει έφτεξες, θα τα πληρώσεις. Θα σε τιμωρήσω, ξέρω, θα τιμωρηθείς. Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι που είναι εκτροπή από τις ρίζες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αν δούμε αυτοί που έφτιαξαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, έπαιρναν θεμέλια.
Μίλησαν για τον χριστιανισμό, μίλησαν για την αλληλεγγύη, μίλησαν για όλα αυτά τα πράγματα κλπ. Αυτά είναι σε εκτροπή τώρα, μακαριότατε. Αυτά όλα είναι σε εκτροπή τώρα. Ποιος από εμάς, εγώ παραδείγματος χάρη, έχω την αίσθηση ότι είμαστε θύματα μιας τραγικής περιπτώσεως τοκογλυφίας. Μπορεί να κάνω λάθος. Όχι, βγάλαν 35 δις. Λοιπόν, λάθος. Το είπε η κυρία Μπακογιάννη. Βγάλαν 35 με 40 δις. Δεν κάνετε λάθος. Πολλά λεφτά. Και θα σας το εξηγήσω οικονομικά. 6% τόκος για τη Γερμανία, 1% έπρεπε κανονικά μέσω της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Πολύ σωστά το λέτε. Για ποια αλληλεγγύη μιλάμε τώρα και για ποια. Θα τους το λέγατε όμως. Βέβαια. Ότι η κυρία μου κάνει αυτό το πράγμα. Το έχω γράψει. Τη το έχετε γράψει. Τι τη στείλατε γραμμά. Το έχω πει και στην ομιλία μου στη Φλόρινα που έκανα δημοσίως. Και σε άλλες συζητήσεις το έχω πει, όπως μίλησα και δεν θολμώ να μην το ξαναπώ πάλι και εδώ πέρα. Τι γίνεται με τη Siemens? Τεράστιο θέμα. Αυτά είναι εκείνα τα οποία δεν πρόκειται να αποκαλύφθουν ποτέ. Όπως δεν αποκαλύφθηκε ο φάκελος της Κύπρου. Φανταστείτε τότε πώς θα λέγαμε, η Κύπρος, ο φάκελος ανοίγει, ο φάκελος ανοίγει. Άνοιξε ο φάκελος ποτέ? Ποτέ. Τα ίδια έχουμε και τώρα. Φοβάστε κουκούλεμα, σκέπασμα αυτό? Ήδη έχει γίνει, νομίζω. Ήδη έχει γίνει. Νομίζω ότι ήδη έχει γίνει. Αυτό πόσο σας ενοχλεί? Ενοχλεί. Αυτή είναι η απογοήτευση που είπαμε πιο μπροστά. Και αυτό είναι που έχει εξοργήσει το λαό μας. Διότι δεν μπορεί να τρέχουμε να δούμε κάποιον που έσφαλε, ξέρω εγώ, κάτι, ξέρω, μια φορολογία που δεν πλήρωσε, που δεν είχε να δώσει τη δόση του, που δε, που τον συλλαμβάνουμε και του λέμε ότι αν δεν τα πληρώσεις θα πας στη φυλακή κλπ. Ένα είδος πιέσεως όλο αυτό το πράγμα, ένας απάνθρωπης συμπεριφοράς. Εγώ τα ζω συνέχεια. Μπήκα σε ένα σπίτι προχθές, σε ένα χωριό που πήγα, Πίτιδες. Ο άντρας έχει εγκεφαλικό επεισόδιο κατάκητος. Η γυναίκα με εγχείρηση στο κεφάλι από καρκίνο, 42 χρονών και δυο, με 4 παιδιά. Και πέστε μου, πώς θα ζήσει αυτός και το σπίτι το έχει με δάνειο από την τράπεζα. Συν οι φόροι. Συν όλα τα άλλα. Και κανείς δεν πάει να τον δει. Και κανείς δεν βλέπει τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορεί λοιπόν από αυτόν τον άνθρωπο να περιμένουμε, ή τους περί αυτών, ακόμα και τους γείτονες που βλέπουν την κατάσταση, να σταθούν στο ύψος να πούνε ότι. Τι να κάνουμε, θα παλέψουμε αυτό που πρέπει, αυτό που τους λέμε κι εμείς. Όταν βλέπουν γεγονότα κραυγαλαία. Κραυγαλαία γεγονότα τα οποία σε ερεθίζουν. Κυκλοφορεί τώρα, ξέρω εγώ, η λεγόμενη κάρτη, αυτή η κάρτα, πώς τη λέμε, τη Λαγκάρτ. Τη Λαγκάρτ. Πέστε μας, εξηγήστε μας, περί τίνος πρόκειται. Ακριβώς. Να ξέρουμε. Ακριβώς. Άνθρωποι είναι και αυτοί, έφτεξαν, μπορεί να το καταλάβουν και να το διορθώσουν το αυτοκίνητο. Αλλά δεν μπορεί αυτός ο κόσμος να τρέφεται με αυτά τα ψίχουλα, με αυτή την κατάσταση. Και υπάρχει αγανάκτηση. Εδώ λοιπόν αγανακτώ κι εγώ. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Το θέμα είναι ότι ασχολούμεθα με το ίδιο αντικείμενο, με τον άνθρωπο. Μπορούμε να βρεθούμε τώρα, να συναντηθούμε και να πούμε πώς μπορεί να συνεργαστεί η Εκκλησία στο κομμάτι που θα συμβεί. Ακριβώς. Πώς μπορεί η πολιτεία να έρθει να μας βοηθήσει, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Τι είναι, παραδείγματος χάρη, αυτό που λέω? Αποδεσμεύτε την περιουσία της Εκκλησίας, δώστε τις δυνατότητες να αναπτυχθεί και με νόμο, αν θέλετε, ξέρω εγώ, με οποιοδήποτε, με οτιδήποτε δεσμεύει, όλα αυτά τα έσοδα θα πάνε στην εξυπηρέτηση αυτών των ανθρώπων που υποφέρουν ή θα γίνουν υποδομές έργων που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους, όχι όμως με τον τρόπο που θέλει η πολιτεία. Αλλά θα τον αναλάβει η Εκκλησία το έργο αυτό στη συνεργασία με την πολιτεία. Μάλιστα. Διότι η μέχρι τώρα πείρα μας έδειξε στην Εκκλησία ότι το 95% της περιουσίας της κατασπαταλήθηκε, σκορπίστηκε χωρίς να δώσει τίποτα, και μας έχει μείνει ένα 5-6%. Και εμείς τους λέμε υπευθύνως ότι αν αυτό το 5-6% το αποδεσμεύσουν και μπορέσουμε και το αναπτύξουμε και υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες, αναλαμβάνουμε όλο το κοινωνικό έργο της πατρίδας μας. Μακαριότατε, πολλοί λένε ότι σε πολύ κρίσιμες περιόδους η Εκκλησία μπορεί να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο. Στην Κύπρο, για παράδειγμα, είχαμε το Μακάριο, ο οποίος βγήκε μπροστά και δυνατά. Αυτό το φαινόμενο στην Ελλάδα μπορεί να επαναληφθεί?
Εντάξει, υπάρχουν στην διάρκεια της ιστορίας μας τέτοια παραδείγματα. Στην Τουρκοκρατία, στην Επανάσταση, στην Κύπρο ο Μακάριος, στην Ελλάδα ο Δαμασκηνός κλπ. Είναι κάτι που εγώ θα το απευχόμουν. Είναι κάτι το οποίο μόνο σε πάρα πολύ δύσκολες περιπτώσεις θα μπορούσε κανείς να το αναζητήσει. Να ευχηθούμε να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Αλλά δεν πρέπει κανείς να εφησυχάζει. Ναι. Πρέπει να σκέπτεται πού οδηγούν τα πράγματα και προς τα πού πηγαίνουν. Η Εκκλησία, όποια θέση και αν έχει, όπου και αν είναι, σε όποιο ρόλο και αν καλείται να... θα είναι πάντοτε ένα ανάχωμα, ναι, προκειμένου να δώσει μια δύναμη, μια αναπνοή ανακουφίσεως της πατρίδας μας. Να το πω πολύ πολύ απλά. Ναι. Εσείς σε ένα τέτοιο ρόλο μακαρίου θα μπορούσατε να παίξετε στην πατρίδα μας? Όχι. Γιατί? Γιατί εγώ είμαι, εμένα είναι ιερόνυμα, το Μακάριο το λέγανε Μακάριο. Αυτός έχει το δικό του χαρακτήρα, ναι, έχω το δικό μου χαρακτήρα. Είμαι ακατάλληλος για τέτοια πράγματα. Το να είμαι κάπου και να δουλέψω, ναι, θα το έκανα με όλη μου τη ζωή, ανεξάρτητα αν αυτό ήταν τάδε ιδεολογία άλλη ιδεολογία. Ναι. Δεν κοίταγα καθόλου ιδεολογία, μέχρι και τις ακραίες πλευρές. Ναι. Όταν ήταν να δουλέψουμε για κάτι καλό, ναι, θα ήμουνα, αλλά όχι σε κορυφή, όχι καθοδηγητής, αλλά άνθρωπος καθιάς. Αυτό είναι και το δικό σας μήνυμα? Ελάτε να δουλέψουμε για να πάει μπρος η πατρίδα ανεξαρτήτως ιδεολογιών. Το είπα πολλές φορές και, ναι, το λέω. Αυτή την ώρα η πατρίδα μας θέλει ενότητα, ναι, και δουλειά. Είπα κάτι που μπορεί να φανεί, δεν είμαι πολιτικός και μπορεί να κάνω πολλά λάθη τέτοια, που να είναι και ουτοπικό. Η εποχή μας καλεί όλους να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να πούνε ότι, τα κόμματα εννοώ, ναι, και να πούνε ότι αυτή την ώρα δεν έχουμε προβλήματα άλλα που μας ταλαιπωρούν και μας χωρίζουν. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς θα σώσουμε την πατρίδα μας και πώς θα βοηθήσουμε το λαό μας. Όλοι μαζί να βρούμε μια λύση και να πάμε όλοι μαζί στην Ευρώπη. Και να πούμε, αυτοί είμαστε οι Έλληνες, έχουμε μια ιστορία χιλιάδων χρόνων. Γιατί δεν έχει γίνει αυτό, μακαριότητε? Δεν το ξέρω. Μπορεί να φτάσει, μπορεί αύριο να γίνει, δεν ξέρω. Έχει γράψει ένας στοχαστής Γερμανός, ναι, ένα ωραίο κείμενο και λέει: αυτός ο λαός, οι Έλληνες, ένας περίεργος λαός, όταν είναι όλα διαλελειμμένα και όλα καταστραμμένα, τους βλέπεις ενώνονται και κάνουν ένα θαύμα. Και μόλις το τελειώνουν αυτό το θαύμα, οι ίδιοι πάλι το σκορπίζουν και το χαλάνε. Δεν ξέρω τι έχει. Πόσα υπόψη το έχει αυτός ο στοχαστής ο Γερμανός, αλλά έχει πολλές αλήθειες μέσα στο κείμενό του. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό το χρειάζεται η πατρίδα μας αυτή την ώρα. Καμιά υπονόμευση του ενός από τον άλλον. Ναι. Όλοι μαζί, ελάτε εδώ. Το θέμα που έχουμε να κουβεντιάσουμε είναι πώς θα σώσουμε αυτόν τον τόπο σήμερα, ναι, πώς θα ενωθούμε, ναι, να είμαστε ενωμένοι, όχι βατρίες, και όταν βγούμε από το, δούμε στο δρόμο το σωστό, ας αρχίσουμε να μαλλιώνουμε μετά πάλι. Μακαριότατε, εσείς με την αριστερά θα πάτε μια χαρά, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, τα πάω πολύ καλά. Πολύ καλά, ποια εννοείται, τι εννοείται καλά? Σαν ανθρώπους τους βλέπω εγώ. Ναι, βέβαια. Βεβαίως. Βεβαίως. Και την κυρία Παπαρίγα την αγαπώ και την χαιρετώ όπου είναι. Δεν συμφωνώ. Με τον κύριο Τσίπρα μια χαρά είστε. Μπορεί να διαφωνείτε σε άλλα θέματα, έτσι. Ναι. Ναι. Δεν συμφωνώ με τα κόμματα, σαν κόμματα. Ναι, ναι, ναι. Όταν το πρόσωπο το ανθρώπινο το τσαλακώνουν. Όποιο κόμμα και αν είναι αυτό. Από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά. Όταν τσαλακώνει το πρόσωπο, ναι, και δεν το σέβεται το πρόσωπο, μάλιστα, για μένα δεν αξίζει να έχει επαφή και επικοινωνία κανείς. Αυτή την ώρα όμως αυτά πρέπει να είναι όλα στην άκρη. Σήμερα 28 Οκτωβρίου. Έχετε την αίσθηση ότι είμαστε σε πόλεμο χωρίς να πολεμάμε, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας? Έχω την αίσθηση ενός πολέμου περίεργου, ναι, ναι, και λίγο πιο πολύ έντονη αίσθηση ότι είμαι υποκατοχήν. Έχετε την αίσθηση ότι η εθνική μας κυριαρχία, μακαριότατε, έχει υποχωρήσει? Να πω έχει υποχωρήσει, δεν μπορώ να το πω, αλλά υποχωρεί. Υποκατοχήν είπατε? Διότι δεν θα ήθελα ποτέ να έχω ένα σύμβουλο στο Υπουργείο μου ή στην Εκκλησία, παραδείγματος χάρη, ναι, που να υπογράφει πρώτα αυτός και να υπογράφω εγώ μετά.
ή να σας υπαγορεύει, τι θα κάνετε. Ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνετε. Όλα αυτά τα mail που στέλνει η Τρόικα στους υπουργούς και μπαίνουν και βγαίνουν και κάνουν και δείχνουν αυτά. Δημόσιοι υπάλληλοι είναι. Και το τραγικό είναι και υπήρξαν και Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι σε αυτό το χώρο. Οι οποίοι συμβούλεψαν την Τρόικα, λέτε. Δεν ξέρω τι κάνανε, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα πράγματα. Μπορεί να μην συμβούλεψαν την Τρόικα για την Ελλάδα, συμβούλεψαν την Τρόικα για την Ουγγαρία, παραδείγματος χάρη. Ή ξέρω εγώ τι άλλο είναι. Αυτά δεν είναι καθαρά πράγματα. Σας έχουν ενοχλήσει αυτά. Και πολύ κόσμο, μακαριότατε. Πολύ με ενοχλούν. Και τα έχω κουβεντιάσει αυτά και με τους ίδιους τους ανθρώπους αυτούς. Το κατόφλι αυτή τη πόρτα το περνάνε πολλοί άνθρωποι. Και αριστεροί. Ναι. Και του κύριου Τσίπρα. Ναι. Και της Νέας Δημοκρατίας και των ελεύθερων πολιτών, όπως το λέμε, κλπ. Ανεξάρτητων Ελλήνων, ναι. Ναι. Κύριο Καμένου, ναι. Τους οποίους δεν αρνούμε. Κάθομαι και κουβεντιάζω. Αλλά δεν κολλάω στα κόμματα. Και αν μου λέγανε, παραδείγματος χάρη, αν ήσουν αθεντικό, τι θα έκανε, ναι. Θα έλεγα δεν θα έκανα ακόμα. Θα είχα προσωπικότητες. Άρα δεν εμπιστεύεστε τους πολιτικούς. Όχι, δεν πιστεύω. Είναι κλονισμένα αυτά τα πράγματα. Θέλουν επανεξέταση αυτά τα θέματα. Ποια δημοκρατία, εσύ πιστεύετε ότι είμαστε δημοκρατία. Εσείς τι πιστεύετε. Δημοκρατία καθοδηγουμένη. Καθοδηγουμένη. Μπορείς να είσαι υποψήφιος αύριο για υποβουλευτής. Όχι. Γιατί. Από θα περάσετε για να είστε υποψήφιος βουλευτής. Ποια είναι η εκπροσώπηση του χωριού μου, παραδείγματος χάρη. Δεν το ξέρω, από ένα γραφείο εδώ στέλνετε κάποιος και να κάνει. Δηλαδή αυτά θέλουν να θεώρηση όλα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να χτίσουμε καινούργια πράγματα πάνω σε παλιές ιδέες. Το είπε το Ευαγγέλιο, ξέρω. Όταν βάλεις μούστο που βράζει, ναι, ναι, μέσα σε ασκιά παλιά, ναι, θα σκίσει το ασκί. Και ο μούστος θα βρωμήσει. Λοιπόν, θέλουν πολλά πράγματα. Θα μου πείτε, δεν είστε πολιτικός, δεν έχεις περάσει φωτογραφία αυτά και έτσι τα λες. Αλλά έτσι τα καταλαβαίνω. Έτοιμο σας βλέπω πάντως. Σαν έτοιμο από καιρό σας βλέπω. Αυτό μου έλειπε. Σας βλέπω και θυμωμένο. Θυμωμένο με αυτό το ήπιο που έχετε, αλλά αυτό σφάζει με τον μπαμπάκι, μακαριότατε. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο και να, ναι, του πούμε, κύριε Τάδε, ναι, εσύ δεν με εκπροσωπείς. Ή γιατί να δικάζεται ο πολίτης αμέσως και ο βουλευτής να μην. Μετά από 5 χρόνια. Ποιος έμαθε, κύριε Αυτιά, τον λαό μας να δουλεύει στα ρουσφέτια. Ποιος τον έμαθε. Τα ξεχάσαμε αυτά τα πράγματα. Ξεχάσαμε τα κουμπαριά, ξεχάσαμε όλα αυτά πώς γίνονται. Ξεχάσαμε τους κομματάρχες. Ρωτάω, το 1952 η Εκκλησία έδωσε 700.000 στρέμματα, ναι, γης για να εξυπηρετηθούν οι φτωχοί μικροαγρότες, ναι, και οι κτηνοτρόφοι. Να γίνει ένας απολογισμός σήμερα. Ποιος τα πήρε αυτά τα χωράφια και πού βρίσκονται. Και ποιοι τα έχουν. Και ποιοι τα έχουν. Ζητήστε το. Τα έχω ζητήσει. Και. Τίποτα, καμία απάντηση. Λοιπόν, μην τα ανακατεύετε τώρα. Εσείς γιατί ξέρετε ποιοι τα έχουν. Όχι, πώς δεν τα ξέρουν. Α, ξέρετε ποιοι τα έχουν. Σε τζάκια. Τζάκια. Ορίστε. Τζάκια. Μεγάλα τζάκια. Και μεγάλα τζάκια, κομματάρχες στις περιοχές κλπ. Λοιπόν. Γι' αυτό είπα ότι δεν εμπιστευόμαστε πια αυτό το 5% που μας έμεινε στα χέρια μας, ναι, να το δώσουμε σε άλλους να το μοιράσουν και να το διαχειριστούν. Δεν έχουμε τον πρώτο λόγο εμείς. Και αν είναι το σφάλμα δικό μας, που είναι αυτοί το φάγανε, αυτοί τα χαλάσανε. Και... Υπάρχει πολιτικός που λέει πρώτα η Ελλάδα και μετά όλοι οι άλλοι, κατά την άποψή σας. Υπάρχουνε. Υπάρχουν πατριώτες πολιτικοί. Υπάρχουνε πολλοί. Είναι αυτό που λέει αυτός ο Μακρυγιάννης. Αυτός ο τόπος είναι ο ίδιος πάντοτε ο τόπος. Αν κανείς διαβάσει την ιστορία, την Τρόικα δεν, ναι, τη δει τώρα. Την Τρόικα θα την δει από το 1821. Η τελευταία ήταν το 1950 που τα ξοφλήσαμε. Με τα σπίρτα και με το ενόπνευμα. Το θυμάμαι. Το ενόπνευμα και λοιπά. Ναι. Λοιπόν, λέει εκεί ο Μακρυγιάννης. Ρεμούλα σε αυτόν τον τόπο όλα. Αλλά είναι σαν και αυτά τα μαρούλια που τα μαδάς, βγάζεις κλπ. Αλλά πάντοτε στο κέντρο μένει ένα κομμάτι από αυτό το μαρούλι. Είναι η φύτρα. Και αυτό ξαναγίνεται πάλι και ξαναμεγαλώνει. Λοιπόν, αυτή είναι η μοίρα της Ελλάδος, δυστυχώς. Υπάρχει το προζύμι, υπάρχει, ξέρω εγώ, ο σπόρος, υπάρχει το λίμα. Υπάρχει η ομάδα αυτή, η οποία πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα αυτή. Θα μπορούσα να συνομιλώ μαζί σας ώρες ατέλειωτες.
Μα ρωτήσατε για την αριστερά κάτι, ναι, να σας πω. Γνώρισα ένα Κυρθόδωρο κάποτε, ναι, ο οποίος ψάρευε και είχε τη φήμη του μεγαλύτερου αριστερού. Η Κυριακή ήταν πρώτα στην εκκλησία. Και όταν το βρήκε κάποιος, του λέει: Κυρθόδωρο, εσύ εδώ ψαρεύεις, φτωχός άνθρωπος, να βγάζει ψάρια, γιατί την Κυριακή στην εκκλησία, τι δουλειά έχεις εσύ αριστερός κλπ. Τι είναι αυτό, λέει. Εγώ έρχομαι, κάνω τη δουλειά μου, λέει, κάνω το σταυρό μου, πάω στην εκκλησία και λέω: Θεέ μου, ευλόγησέ μας όλους και δώσε μας ένα κομμάτι ψωμί να φάμε όλοι. Τέτοιος αριστερός είμαι κι εγώ. Εσείς τους νέους τους αγαπάτε ιδιαίτερα. Αυτοί οι νέοι σήμερα είναι κατά 56% άνεργοι, παραπάνω από ένας στους δύο άνεργους. Τρέχουν αριστερά και δεξιά, φεύγουν από την Ελλάδα και το κράτος δεν μπορεί να τους συγκρατήσει. Σε αυτό το νέο και στο γονιό που τον σπούδασε με αγώνα, που τώρα τον χάνει γιατί φεύγει στο εξωτερικό, τι έχετε να του πείτε, τι μπορούμε να κάνουμε να συγκρατήσουμε αυτά τα νιάτα? Συμμετέχουμε στο πρόβλημα, ναι, πάρα πολύ. Εγώ δεν δυσκολεύομαι, διότι έρχονται πάρα πολύ με βιογραφικά σημειώματα, ναι, τα οποία τα διαβάζω και λυπάμαι που βλέπω με τέτοια προσόντα άνθρωποι να ζητάνε μια δουλειά έστω που θα τους δώσει τα στοιχειώδη της για να συντηρηθούν. Λυπάμαι. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας είναι να δώσουμε, με την συνεργασία που έχουμε μπροστά, δουλειά στους ανθρώπους. Ναι. Λοιπόν, να βρούμε τρόπους να αξιοποιήσουμε την περιουσία μας, να γίνει ανάπτυξη, διότι, ναι, η συνεχής φορολογία και φορολογία δεν φέρνει αποτέλεσμα. Εγώ δεν ξέρω οικονομικά, ούτε είμαι αρμόδιος, αλλά βλέπω πώς έχουν στραγγίξει. Το λέτε. Τα νοικοκυριά. Καλά τα πάτε στα οικονομικά. Πόσο σωστό και δίκαιο είναι ένα παιδί με ένα πλούσιο βιογραφικό που δεν έχει μπάρμπα στην κορώνη να μην μπορεί να βρει δουλειά, και ένας άλλος που έχει θείο βουλευτή, υπουργό ή κάποιον άλλον, να μπορεί να διορίζεται στον κρατικό τομέα? Είναι άδικο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι δίκαιο. Πρέπει να βρεθούν τρόποι. Εγώ έζησα και έξω και είδα και. Και εκεί υπάρχουν τέτοια πράγματα. Μην είμαστε απόλυτοι ότι δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Αλλά υπάρχει το κομπιούτερ. Τα προσόντα μέσα, μπαίνει μέσα, αυτή τη θέση, τόσους μόρια, τόσα αυτά, θα πάρει τη θέση του. Αυτό δεν μπορεί να το κάνουμε εμείς εδώ. Μπορούμε να το κάνουμε και εμείς εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Αλλά κάθε τόσο ακούμε το ένα, το άλλο, το άλλο. Ήρθαν μερικά παιδιά μπροστά από λίγο καιρό και μου είπαν ότι θέλουμε να κάνουμε φροντιστήρια. Αλλά δεν μπορούμε. Ο πατέρας μας δεν έχει δουλειά. Και κάναμε μια ανακοίνωση ότι θα κάνουμε εμείς φροντιστήριο δικό μας. Δεν περάσανε 20 μέρες που το εκδηλώσαμε, ναι, και άρχισε το φροντιστήριο και λειτουργεί με 200 παιδιά τώρα. Αυτό γίνεται στην Αθήνα? Αθήνα είναι. Στην οδό Αθηνάς, εκεί που είναι το παλαιό κακουργοδικείο, τώρα είναι η βιβλιοθήκη της εκκλησίας μας. Είναι ένας εμπνευσμένος ο διευθυντής της βιβλιοθήκης, έκανε, ναι, μια προσπάθεια. Το συγκινητικό όμως είναι, ναι, ότι απευθυνθήκαμε στους εκπαιδευτικούς. Και είπαμε, εμείς ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια. Θέλετε να μας βοηθήσετε κι εσείς? Και ήρθαν 87 πρόσωπα, καθηγητές, ναι, και πολλοί με πείρα φροντιστηριακή, και είπαν ότι εμείς είμαστε στο πλευρό σας, αμισθή, να προσφέρουμε τις υπηρεσίες αυτές. Και έχει αρχίσει και προσφέρεται σε αυτή. Πολλά από τα παιδιά αυτά όμως θα ήθελαν και να φάνε. Γι' αυτό σκεπτόμαστε αν μπορούμε τώρα πλάι να κάνουμε ένα σαν εστιατόριο, κάτι, ναι, τα, ναι, παιδιά να κάνουν το φροντιστήριο, να φάνε και να πάνε στο σπίτι τους. Να μην πάνε νέα παιδιά στα συσίτια, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Λοιπόν, και επειδή μίλησα για τους εκπαιδευτικούς, τους οποίους ευχαριστώ και από εδώ για αυτή την προσφορά τους, και ξέρω ότι και αλλού γίνεται, θα ήθελα να τονίσω τη συμμετοχή του λαού μας σε αυτή τη δοκιμασία του. Ο μέσος πολίτης και κάτω είναι ο καλύτερος συνεργάτης μας. Λοιπόν, τα συσίτια, τα παντοπολία, τα δέματα που γίνονται στα σπίτια, όλα αυτά είναι προϊόν αγάπης των ανθρώπων αυτών που λένε, εγώ έχω να φάω με ένα πιάτο μακαρόνια, μου περισσεύουν, δίνω και στον άλλον ένα. Εμείς, η προσφορά μας η μεγαλύτερη σε αυτό το τομέα το μεγάλο είναι η διοργάνωση και η δημιουργία υποδομών. Αν μόνοι μας θέλαμε να καλύψουμε όλα αυτά τα έξοδα που χρειάζεται όλο αυτό το έργο, δεν θα μπορούσαμε. Αλλά οι υποδομές μας, οι άνθρωποι, οι εθελοντές, να φανταστείτε ότι είναι 900 γυναίκες οι οποίες μαγειρεύουν εκ περιτροπής. Μάλιστα. Λοιπόν, και δεν θα γινόταν. Αυτό λοιπόν το φιλότιμο του Έλληνα πρέπει να με δώσει
αισιοδοξία, πρέπει να μας δώσει ακριβώς μήνυμα ελπίδος. Το ζω και από το όλοι μαζί μπορούμε, μακαριότατε. Όλη αυτή η συνέργεια που υπάρχει με το Sky και με την Εκκλησία, το ζω από κοντά και βέβαια ό,τι έχει κάποιος να προσφέρει, το προσφέρει στον άνθρωπό του. Είναι μεγάλο έργο και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή και το κανάλι να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους οι οποίοι αυτοί μας συντρέχουν, βοηθούν, διότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το έργο, τους ανθρώπους, και θα ήθελα να τους παρακαλέσω όσο μπορούν περισσότερο να το συνδράμουν, όσο αντέχουν, ώστε όλοι μαζί να δώσουμε μέχρι και την τελευταία μας ελπίδα και δυνατότητα. Και ακόμα θα ήθελα να σας πω ότι παραδειγματίστηκαν και διάφοροι φορείς, οργανισμοί. Και αυτό πρέπει να το πούμε και να τους συγχαρούμε και να τους ευχαριστήσουμε. Όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Ιατρικός Σύλλογος. Έτσι, και οι ιατρικοί σύλλογοι που γίνονται και για, για τις ασθένειες, τις εξετάσεις και τα φάρμακα. Τελευταία, ένα πρόβλημα που υπάρχει έντονο είναι τα παιδιά, τα μωρά, τα μικρά, ναι, τα οποία επειδή οι γονείς τους είναι ανασφάλιστοι, δεν εμβολιάζονται. Δεν κάνουν εμβόλια. Τώρα λοιπόν κάναμε μια προσπάθεια, ναι, και βρέθηκαν άνθρωποι, εταιρείες, οι οποίες είπανε τα εμβόλια θα σας τα δώσουμε δωρεάν να κάνετε. Και θα αρχίσουν μετά από λίγες μέρες συνεργεία, ναι, με παιδιάτρους οι οποίοι προσφέρονται πάλι αμυστοί να κάνουν τα εμβόλια και βάλαμε κάθε μέρα 80 παιδιά σε κάθε μια περιοχή, σε διάφορα σημεία. Και το κράτος που είναι τώρα, πουθενά. Το κράτος είναι εμπερίστατο τώρα, είναι σε μια δυσκολία. Πρέπει και αυτό να το δούμε με κατανόηση και με μια ελπίδα συνεργασίας, όπως σας είπα, αλλά κυρίως με τα ρυθμίσεις. Έτσι. Πράγματα τα οποία έχουν παλιώσει. Πράγματα τα οποία είναι δεκαετιών. Πρέπει να αλλάξουν. Μακαριότατε, πολλοί κόσμος ρωτάει πώς είναι η μέρα σας, πέραν των εκκλησιαστικών. Διαβάζει εφημερίδες ο Μακαριότατος, βλέπει τηλεόραση ο Μακαριότατος, έχει χρόνο να δει κάποια άλλα πράγματα. Δεν έχω χρόνο. Σερφάρει στο ίντερνετ ο Μακαριότατος. Αλήθεια, πώς τα πάτε με τα κομπιούτερ και τους υπολογιστές? Πάντοτε ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αγαπούσε αυτά τα τεχνικά πράγματα. Αλλά ενημερωνόμουν μας. Πάχα κάποιον να με ενημερώνει. Και έχετε και καλούς συνεργάτες. Τώρα λοιπόν έχουμε, ναι, πάρα πολύ καλούς συνεργάτες. Ναι. Τα μένα των εφημερίδων μας τα φέρνουν έτοιμα. Δελτία ειδήσεων βλέπετε, εκπομπές κλπ. Δελτία ειδήσεων βλέπω, ένα τουλάχιστον την ημέρα, και διαλέγω και μερικά προγράμματα από τις τηλεοράσεις που είναι συνέχεια τα προγράμματα. Τώρα δεν το λέω τίποτα για να σας κολακέψω. Είναι 2-3 προγράμματα τα οποία, αν είμαι κάπου μακριά, λέω να προλάβω άραγε να το δω το πρόγραμμα αυτό που με ενδιαφέρει κλπ. Όταν έχουν κυρίως κοινωνική υφή, μορφή, με ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά δεν μένει χρόνος πολύ. Φτάνει να ξέρετε ότι μπορεί το πρωί να ξεκινήσουμε 6.30 το πρωί και να πάει 1 το βράδυ. Ένα πεινασμένο παιδί, μακαριότατε, αν πάρει κάτι από μια λαϊκή, πόσο είναι αμαρτία? Να σας πω ένα παράδειγμα. Ωστά από λίγες μέρες μας είπαν ότι ένα παιδάκι, ναι, σε ένα εκκλησάκι πήγαινε και έπαιρνε τα κεριά. Παραξενεύτηκαν όλοι και είπαν τα παιδιά, τα κεριά χάνονται, πώς είναι. Και το πιάσαν το παιδί, το είδανε. Και όταν το ρωτήσαμε το παιδάκι, είπε ότι παίρνω τα κεριά γιατί μας έχουν κόψει το φως στο σπίτι μας. Και τα ενώνουμε τα κεριά 3-4 μαζί στο τραπέζι και διαβάζουμε με τον αδερφό μου γιατί δεν έχουμε φως το βράδυ. Τώρα, είναι αμαρτία αυτό το πράγμα για την Εκκλησία ή η αμαρτία είναι πιο μεγαλύτερη στην Εκκλησία απέναντι στο παιδί? Μακαριότατε, σας ευχαριστώ θερμά. Κράτησα αυτό το «Όλοι μαζί για την Ελλάδα», κράτησα το «Πρώτα η Ελλάδα», κράτησα όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μας δώσατε σήμερα, και πολιτικά και οικονομικά και πάνω απ' όλα ανθρώπινα. Σας ευχαριστώ θερμά, και μια τέτοια σημαντική μέρα τα όσα είπατε είναι ιδιαίτερα σημαντικά, γιατί σαν σήμερα είχαμε μια δεύτερη χρυσή σελίδα στην ελληνική ιστορία.
τα λέμε πυκνά συχνά με τον Αρχιεπίσκοπο. Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, λοιπόν, σήμερα, εδώ στην τηλεόραση του Sky. Αλλά, Μάγδα, οι ειδήσεις έρχονται από τον Καναδά, όπου είχαμε τι. Έκτακτη είδηση από τον Καναδά, καθώς εκεί έχουμε ένα σεισμό 7,7 ρίχτερ και ένα τσουνάμι κατευθύνεται προς την Χαβάη. Θα έχουμε στην αίθουσα σύνταξη την Κατερίνα Αλεξανδρίτη από το εξωτερικό δελτίο. Την καλημερίζουμε. Ευχόμαστε καλημέρα, χρόνια καλημέρα, πολλά. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, χρόνια σε ευχαριστούμε πολλά. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας σήμερα και δεν είναι πολύ καλές οι ειδήσεις που έχουμε από το εξωτερικό δεν δελτίο. Δεν είναι. Δυστυχώς θα δούμε πώς θα εξελιχθούν βεβαίως. Από το κέντρο λοιπόν προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό έχουμε προειδοποίηση ότι μέσα σε περίπου 45 λεπτά ένα τσουνάμι θα πλήξει τις ακτές της Χαβάης. Το τσουνάμι αυτό θα έχει ύψος ενός έως 2 μέτρων. Έχουν ηχήσει οι σιρήνες εκεί στη Χαβάη και οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών έχουν κληθεί να κατευθυνθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο. Όλα άρχισαν πράγματι από αυτό το σεισμό των 7,7 ρίχτερ στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας στο δυτικό Καναδά. Ο σεισμός αυτός είχε εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιόμετρων. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Και πρέπει να σας πω ότι και οι αρχές δεν περίμεναν ότι θα έχουμε κάποιο πρόβλημα σε σχέση με τσουνάμι πέρα από την συγκεκριμένη περιοχή. Και όμως ο Καναδάς βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα βορειότερα από τη Χαβάη και έχουμε αυτήν την προειδοποίηση μέσα στα επόμενα 45 λεπτά, λοιπόν, θα ξέρουμε κάτι περισσότερο. Βλέπουμε και στο χάρτη μας τον Καναδά και πώς αυτή είναι η πολύ μεγάλη απόσταση, όπως λες και εσύ, που θα κατευθυνθεί το τσουνάμι. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ναι. Κατερίνα Αλεξανδρίτη, να είσαι καλά και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι κι αλλιώς οι τηλεθεατές του Sky ενημερώνονται, διότι η ενημέρωση δεν σταματά. Έτσι, θα πάμε βεβαίως ιατρικό και κατά τη διάρκεια της εγωγής του Σπύρου του Μάλι και τα όσα περιμένουμε. Να συμβούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε τις παρελάσεις, έχουμε τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό κλπ. Πάμε να δούμε το ιατρικό Πάμε τώρα. Πάμε στην Μελίνα Τσέλη. Έχει ετοιμάσει ένα καταπληκτικό βίντεο για εσάς. Καλή σας ημέρα. Σε αντίθεση με τη μέχρι σήμερα επικρατούσα άποψη που ήθελε το αυξημένο σωματικό βάρος να προστατεύει τις γυναίκες από την οστεοπόρωση, κυρίως μετά την εμμηνόπαυση, σήμερα νέα στοιχεία κάνουν σαφές ότι η παχυσαρκία δεν προσφέρει απολύτως καμία προστασία από την οστεοπόρωση. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τα ευρήματα ελληνικής μελέτης που δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών με οστεοπόρωση είναι υπέρβαρες, υπαχύσαρκες γυναίκες, ιδίως στις ηλικίες άνω των 65 ετών. Το ίδιο ισχύει και με την οστεοαρθρίτιδα, τη χρόνια φλεγμονή των περιφερικών αρθρώσεων, που είναι εξαιρετικά συχνή στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και εδώ σε ηλικίες μεγαλύτερες των 65 ετών. Σε πρόσφατη πανελλαδική μελέτη που πραγματοποίησε το Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης για την καλύτερη διάγνωση και αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης και της οστεοαρθρίτιδας, φαίνεται ότι σχεδόν στο 83% των γυναικών 45 έως 90 ετών σε εμμηνόπαυση που πάσχουν από οστεοπόρωση ή οστεοπενία, συνυπάρχει οστεοαρθρίτιδα σε μία τουλάχιστον άρθρωση. Συχνότερες περιοχές του σκελετού που ταλαιπωρούνται από οστεοαρθρίτιδα είναι το γόνατο, ο αυχένας, τα χέρια και το ισχύο. Η επίπτωσή της στην Ευρώπη εκτιμάται σε 25% στους άνδρες και 40% στις γυναίκες ηλικίας 60 έως 79 ετών. Μάλιστα, οι γυναίκες ταλαιπωρούνται πιο συχνά στα χέρια και στα γόνατα. Πέραν της όποιας φαρμακευτικής αγωγής, οι επιστήμονες αναζητούν τρόπους για να αναπλάσουν ή έστω να επιβραδύνουν τη βλάβη του αρθρικού χόνδρου με την αξιοποίηση των βλαστοκυττάρων. Μέχρι όμως να το καταφέρουν αυτό, ας δώσουμε προσοχή στα υποσχόμενα ωφέλη με την αλλαγή στάσης ζωής, όπως με την αλλαγή στη διατροφή μας. Η απώλεια βάρους και μόνο κατά 5 κιλών μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης οστεοαρθρίτιδας του γόνατος, παραδείγματος χάρη, κατά 50%. Βλέπετε πως ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε στο σώμα μας αντανακλά τη σχέση που έχουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό. Φροντίζω, προσέχω το σώμα μου, σημαίνει αγαπώ τον εαυτό μου. Και αυτό είναι ο θεμέλιος λίθος για να έχουμε όλοι μας υγεία πάνω απ' όλα. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή με τα πρόσωπα που πραγματικά αγαπάτε. Δέκα λεπτά πριν από τις 10, φίλες και φίλοι, είστε στο Sky 28 Οκτωβρίου σήμερα και πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και ταυτόχρονα. Αθήνα. Είναι η Έλενα, η ιατρού στη Θεσσαλονίκη, καθώς εκεί έχουμε τη στρατιωτική παρέλαση. Και έτσι στην Αθήνα έχουμε τη μαθητική με να τον Γιώργο τον Τσελίκα. Ξεκινήσουμε από Θεσσαλονίκη. Έλενα.
Καλή σας μέρα και πάλι και χρόνια πολλά. Αγριεύει ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, όπως βλέπετε. Όλο και πιο έντονη γίνεται η βροχόπτωση. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο, για πρώτη φορά στα χρονικά, είδαμε δεξιά και αριστερά του δρόμου που θα παρελάσουν τα γήματα και οι φαντάροι μας να παρατάσσονται μπροστά στα κυκλειδώματα άνδρες του πεζικού. Μίλησαμε με τον επικεφαλής, μας είπε ότι πρόκειται να αποδώσουν τιμές στα τμήματα τα οποία θα παρελάσουν. Και να σας πω ότι θα είναι μια παρέλαση αλλιώτικη από τις άλλες, γιατί ο κόσμος μόνο με τα κιάλια θα μπορέσει να δει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους επισήμους. Από απόσταση νομίζω ότι δεν είναι ορατή η πρόσβαση, ακόμη και με το κι άλλη πάρα πολύ δύσκολα. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας από αέρος, ξηράς και θαλάσσης. Αυτό που μας σχολίασε για αξιωματική είναι με τι ηθικό θα παρελάσουνε. Λοιπόν, πολύ, Έλενα Ιατρού, να σε δούμε κιόλας σιγά σιγά, έτσι μπράβο, μέσα στη βροχή την ώρα του ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, γιατί θα σε ξαναδούν και πάλι ακριβώς οι τηλεθεατές μας στην εκπομπή του κ. Γιώργος Τσελίκας. Έλα Γιωργάκη, τι δίνει το Σύνταγμα, καλημέρα. Έκλεισε, ο δρόμος έκλεισε όπως βλέπετε, η λεωφόρος Αμαλίας έχει κλείσει Πανεπιστημίου, έχει κλείσει Βασιλής Σοφίας. Όπως βλέπετε, σε λίγο αναμένεται μόνο ο κόσμος θα μπορεί μόνο από την εκκίνηση της παρέλασης που είναι στο Ζάπιο να δει και μόνο δεξιά και αριστερά στην Πανεπιστημίου. Μόνο εκεί θα έχει η ορατότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε μόνο. Δεν θα έχουν πρόσβαση λοιπόν και να πούμε οι γονείς να δουν έτσι όπως θα έπρεπε τα παιδιά τους. Και να τα καμαρώσουν. Ναι. Και να πούμε ο σταθμός του μετρό έχει κλείσει εδώ, έτσι στο Σύνταγμα. Έχει ξέρουμε, ήδη κλείσει από λοιπόν, τις 8. Όλα σε ευχαριστούμε αυτά. Πολύ Γιώργο Τσελίκα, καλή συνέχεια ακολουθεί, στο ρεπορτάζ. Ακολουθεί Σπύρος Μάλης. Φίλες και φίλοι, τότε το είπαν το όχι. Σήμερα τη λέμε εμείς. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά.